Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και πάμε να δούμε ακόμα μία κινηματογραφική λίστα και αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με κάτι πολύ ανατριχιαστικό σε ορισμένες φάσεις αφού έχουμε να κάνουμε με τις 10 καλύτερες ταινίες με κούκλες στην ιστορία του κινηματογράφου. Στην εικόνα μας αυτή τη στιγμή βλέπουμε την αληθινή κούκλα Annabelle που ήταν το βασικό θέμα των ταινιών Annabelle ενώ εμφανίστηκε και στις ταινίες Conjuring, φυσικά όχι όπως είναι έτσι στην εικόνα, έτσι γλυκούλα και κοκκινομάλα, αλλά λίγο φρικιαστική και λίγο έτσι περίεργη. Φυσικά σε αυτή τη λίστα δεν βάλαμε μόνο ταινίες thriller με κούκλες, αν και οι ταινίες thriller με κούκλες είναι πραγματικά περισσότερες, αλλά βάλαμε και από άλλα είδη. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε τη λίστα μας για να καταλάβετε ακριβώς τι έχουμε στο μυαλό μας, ενώ στο νούμερο 10 έχουμε το Goosebumps. Για ποιο λόγο λοιπόν μπήκε η ταινία Ανατριχύλες στη συγκεκριμένη λίστα? Εξαιτίας αυτού εδώ του τρελού τύπου, του μυστήριου, του Slappy. Μιλάμε για μια πολύ διάσημη κούκλα η οποία με μαύρη μαγεία καταφέρνει και ξυπνά από τον λίθαργό της και όπως έγινε και στο βιβλίο του Stein, έτσι και στην ταινία ο Slappy κατάφερε και ξύπνησε και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στους πρωταγωνιστές μας. Η συγκεκριμένη ταινία είναι αρκετά καλοφτιαγμένη, είναι ένας ωραίος τρόπος για να ξεκινήσει η λίστα μας, αλλά επειδή δεν ασχολείται συνέχεια με την κούκλα Slappy, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι καθαρά ταινία με κούκλες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και τη βρίσκουμε στην 10η θέση. Ο Slappy λοιπόν στο νούμερο 10, Ανατριχύλες, με τον Jack Black. Στο νούμερο 9 έχουμε το The Boy. Μία σχετικά πρόσφατη θα έλεγα ταινία, όπου έχουμε να κάνουμε με ένα μυστήριο ζευγάρι ηλικιωμένων που φαίνεται ότι είναι πολύ δεμένοι με μία συγκεκριμένη γλυκιά κούκλα. Προσλαμβάνουν λοιπόν μία οικιακή βοηθό η οποία έχει κάποιους κανόνες που πρέπει να τηρήσει και αυτοί οι κανόνες γυρίζουν όλοι γύρω από τη συγκεκριμένη κούκλα. Το πράγμα δεν φαίνεται να πηγαίνει και τόσο πολύ καλά όταν η οικιακή βοηθός μένει τελικά μόνη της με την κούκλα, η οποία αρχίζει και κινείται και βρίσκεται σε άλλα μέρη από εκείνα που την έχει αφήσει. Είναι όμως η κούκλα αληθινά ζωντανή και περπατάει από δωμάτιο σε δωμάτιο ή κάτι άλλο σκοτεινό κρύβεται πίσω της? Στο νούμερο 8 μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε στο The Mannequin, μια παλιά σχετικά ταινία με πρωταγωνίστρια την Kim Cattrall. Είναι κωμωδία όπως πολύ καλά καταλάβατε, είναι πρωταγωνίστρια φυσικά η αγαπημένη μας Samantha από το Sex and the City. Έχει να κάνει με έναν πολιτή ας πούμε έτσι, ο οποίος ερωτεύεται μία κούκλα από αυτές που τους βάζουν ρούχα στις βιτρίνες, ένα μανεκέν δηλαδή, γιατί αυτά στα αγγλικά λέγονται μανεκέν. Λοιπόν, ερωτεύεται αυτή τη συγκεκριμένη κούκλα για ποιο λόγο? Έχει μία μυστηριώδη μαγεία πάνω της η συγκεκριμένη κούκλα και μπορεί και έρχεται στη ζωή. Τα βράδια λοιπόν που το εμπορικό κλείνει, ο τυπάς εδώ ο πολιτής κάνει παρέα με την κούκλα και οι δυο τους φαίνεται ότι περνάνε πάρα πολύ καλά μαζί. Ενώ όμως φαίνεται ότι οι δυο τους τα πάνε πάρα πολύ καλά όταν κλείνει πλέον το εμπορικό, τα προβλήματα δεν αργούν να έρθουν στο σενάριό μας και έτσι δημιουργούνται ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Στο νούμερο 7 και μόλις λίγο πιο πάνω έχουμε το Pinocchio's Revenge, δηλαδή την εκδίκηση του Πινόκιο. Ο Πινόκιο είναι μια από τις πιο ανατριχιαστικές κούκλες πραγματικά που έχουμε δει στην ιστορία του κινηματογράφου και έχει να κάνει με μια κούκλα, τον Πινόκιο, ο οποίος πάει να μείνει σε ένα καινούργιο σπίτι και φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο κοριτσάκι της οικογένειας. Η κούκλα φυσικά μετακινείται, φαίνεται ότι έχει ζωή από μόνη της. Τα προβλήματα ξεκινούν με τη συγκεκριμένη κούκλα όταν αποφασίζει ότι πρέπει να πάρει το μαχαίρι της και να αρχίσει να ξεκάνει κόσμο γιατί έχουμε μαζευτεί πολλοί σε αυτό το σπίτι και κάποιοι πρέπει να την κάνουν σιγά σιγά. Σε αυτή την ταινία βλέπουμε το τυπικό σενάριο με τη δολοφονική κούκλα που σηκώνεται και αρχίζει και σκοτώνει κόσμο, αλλά φαίνεται ότι κάτι σκοτεινό πάλι κρύβεται πίσω από την κούκλα Πινόκιο. Στο νούμερο 6 έχουμε το Child's Play 3, δηλαδή την κούκλα του Σατανά νούμερο 3. Ο Τσάκι επιστρέφει στο νούμερο 3 και βλέπουμε ίσως την πιο καλοφτιαγμένη ταινία της σειράς με τα καλύτερα εφέ και ίσως το περισσότερο αίμα. Ο Τσάκι λοιπόν αποφασίζει να τα βάλει με τον παλιό του ιδιοκτήτη για άλλη μία φορά και να τον κυνηγήσει στο στρατόπεδο όπου βρίσκεται για να κάνει τη θητεία του. Φυσικά η ταινία είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένη, έχει πολλή αγωνία, πολύ κυνηγητό, είναι μία από τις πιο ανατριχιαστικές του franchise και δικαίως νομίζουμε έπρεπε να μπει στη συγκεκριμένη λίστα.
Στο νούμερο 5 έχουμε την πρώτη ταινία της Annabelle, την ανατριχιαστική αυτή πρώτη ταινία, η οποία μας έδειξε την ιστορία ουσιαστικά της Annabelle και το πώς αυτή βρέθηκε στο μουσείο των Warren, δηλαδή τους ερευνητές, οι οποίοι είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στις ταινίες Το Κάλεσμα, The Conjuring. Έχουμε δει πολλές φορές την κούκλα Annabelle στο συγκεκριμένο franchise. Εδώ βλέπουμε την ολόδική της ταινία και βλέπουμε τη μοντέρνα της εκδοχή και το πώς έφτασε να είναι τόσο απειλητική και να συνδέεται με τόσο μεγάλο κακό, δαίμονες, ακόμα και με τον ίδιο τον Βαλάκ. Μια αρκετά καλοφτιαγμένη, γρήγορη σχετικά ταινία. Στο νούμερο 5 η Annabelle. Στο νούμερο 4... Child's Play 2, η κούκλα του σατανά νούμερο 2. Ο Τσάκη επιστρέφει για δεύτερη φορά αυτή τη φορά, όχι για τρίτη όπως την προηγούμενη ταινία. Αυτή τη φορά έρχεται για μια δεύτερη έτσι επίθεση στον ιδιοκτήτη του, στον αγαπημένο του ιδιοκτήτη. Προσπαθεί για άλλη μια φορά να καταλάβει ένα σώμα ώστε να μπορέσει να ξεφύγει από το σώμα της κούκλας μέσα στο οποίο βρίσκεται. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στην κούκλα βρίσκεται ένας τρομερός, ένας παντοδύναμος μάγος, ο οποίος ασχολείται έτσι με μαύρη μαγεία και λίγο πριν πεθάνει μετέφερε το πνεύμα του μέσα στην κούκλα. Προσπαθεί λοιπόν να φύγει από αυτή την κούκλα και προσπαθεί να το κάνει αυτό παίρνοντας την ψυχή του αγαπημένου του πρώτου ιδιοκτήτη, τον οποίο συνεχίζει και κυνηγά και σε αυτή την ταινία. Ο αγαπημένος μας Τσάκη λοιπόν επιστρέφει για άλλη μια γρήγορη ταινία και σε αυτό το σημείο Child's Play 2. Στο νούμερο 3 έχουμε το Dead Silence, μια ταινία η οποία είναι αρκετά εντυπωσιακή θα έλεγα και αρκετά μακάβρια έτσι και σκοτεινή, αφού βλέπουμε την ιστορία μιας τύπισσας ας πούμε, της Mary Shaw, η οποία έχει καταφέρει και στοιχιώνει τις αγαπημένες της πορσελάνινες κούκλες. Το μυστικό που κρύβεται πίσω από την συλλογή από τις πορσελάνινες κούκλες είναι πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο και ένας άνθρωπος καταλήγει να το ανακαλύψει με αποτέλεσμα η Mary Shaw, η γλυκιά αυτή παρουσία, να αρχίσει να τον κυνηγά. Το Dead Silence είναι μια πολύ γρήγορη ταινία στην οποία δεν πρέπει να κάνεις καθόλου μα καθόλου φασαρία. Δείτε την ταινία για να καταλάβετε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς σας λέω αυτή τη στιγμή. Στο νούμερο 2 έχουμε φυσικά το Child's Play νούμερο 1, την πρώτη παρουσία του Τσάκη στον κινηματογράφο. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο Τσάκη είναι ουσιαστικά το κέλυφος για να επιζήσει ένας πολύ σκοτεινός και κακός μάγος, ο οποίος έκανε μαύρη μαγεία την ώρα που πέθαινε και μετέφερε το πνεύμα του στο πνεύμα της κούκλας, δηλαδή στο σώμα της κούκλας. Εδώ βλέπουμε στην εικόνα και την προσπάθειά του να επανέλθει από το σώμα της κούκλας σε ένα ανθρώπινο κορμί. Στην πρώτη ταινία λοιπόν κυνηγάει τον νεαρό ιδιοκτήτη του και προσπαθεί να του πάρει το κορμί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όποιος βρεθεί στο δρόμο του και στην προσπάθειά του να επανέλθει σαν άνθρωπος να καταλήγει νεκρός. Η καλύτερη φυσικά ταινία του franchise έχει το καλύτερο σενάριο και έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί ένα αρκετά καλό franchise, το οποίο όμως σταμάτησε σε ποιότητα στην τρίτη ταινία, αφού μετά ακολούθησε η νύφη του Τσάκη και το παιδί του Τσάκη και η επιστροφή του Τσάκη, τρεις ταινίες που ήταν εντελώς μούφα. Στην κορυφή όμως μόνο μία ταινία μπορεί να είναι και αυτή είναι φυσικά το Annabelle Creation, η δημιουργία της Annabelle, το πώς φτιάχτηκε και για ποιο λόγο κρύβει τόσο κακό μέσα της. Μια πολύ εντυπωσιακή ταινία, πολύ γρήγορη, πολύ φρικιαστική και ανατριχιαστική, με φοβερά jump scares, τρομερά ηχητικά εφέ, απίστευτα οπτικά εφέ, η Annabelle καλύτερη από ποτέ, πραγματικά η κορυφαία ταινία με κούκλες. Και φυσικά ένα από τα καλύτερα thriller στην ιστορία του κινηματογράφου. Αυτή ήταν η λίστα μας, ελπίζουμε να σας άρεσε, ελπίζουμε να το απολαύσατε, ελπίζουμε έτσι να βλέπετε τις κούκλες λίγο διαφορετικά τώρα, γιατί οι κούκλες είναι φιλικές απέναντί μας, μας αγαπάνε, μας λατρεύουν και δεν θέλουν ποτέ μα ποτέ να μας σκοτώσουν. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share, πατήστε και το κουδουνάκι για να λαμβάνετε notifications σχετικά με τα καινούργια βιντεάκια που ανεβαίνουν στο κανάλι μας και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!